Τι είχαμε στο στάδι. Νόμαντς. Τι είχαμε, σφαλιάρα της Ευαγγελίας στο Γιώργο Μαυρίδη. Ιχυρή μπορώ. Ιχυρή σφαλιάρα. Παιδιά, ήταν οι τρεις αρχηγοί που έπαιξαν το αγώνισμα των αρχηγών. Ήταν ο Γιώργος Μαυρίδης, η Ευαγγελία η Πλατανιώτη από τους μπλε που εξηγήσαμε γιατί πήγε. Και ο Κωνσταντίνος Ορόκλος. Είχε πείσμα. Είχε πείσμα η Ευαγγελία, είδες ότι πάρα έλεγε η κοπέλα ότι αφήστε με να παίξω και μπορώ να τα καταφέρω. Και ήθελε να αποδείξει στην ομάδα της ότι έπρεπε, πρέπει να με χρησιμοποιήσει. Παιδιά δικαιώθηκε. Να την είχαν εμπιστευτεί. Είχε ένα δύσκολο αγώνισμα, το οποίο πραγματικά ήταν δύσκολο. Δηλαδή είχε, το έρπινγκ ας πούμε ήταν, λες και ήταν στα ΟΕΚ. Πραγματικά. Και η κοπέλα τραυματίστηκε, της βάλανε τη Δέσσα Σακοτόπουλο, αν δεις με τη δέσμους και τα λοιπά, γιατί είχε τραυματιστεί. Και παρόλα αυτά βγήκε δεύτερη, κέρδισε το Γιώργο Μαυρίδη. Είχαμε βεβαίως και τις πόντες του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Γιώργο Μαυρίδη, επειδή έχασε σε αυτό. Εννοείται, ο Δημήτρης έχει τον καλό το λόγο στο στόμα. Πάμε να δούμε και να σχολιάσουμε. Δεν πειράζει, γιατί ήταν μετά και το θέμα έτσι λίγο. Βοήθησε και η τύχη, ρε παιδί μου, αλλά γιατί να του την δει μετά ο Αλεξάνδρου. Γιατί η καιροφυλακτή αγάπη μου, τώρα μην κοιτάς το θέμα που τον δικαιολογεί. Όλα τα λέει με χιούμορ. Γι' αυτό γελούσα τόσο πολύ. Είπε το γλυκό, αλλά ο αγόρικό σα τουρό που μόνο μέλη στάζει. Μόνο μέλη δεν μιλάει. Εντελώς, Σοφία μου. Όντως, όλοι είναι τραυματισμένοι. Όλοι στο νοσοκομείο σου. Για ποδαρικό στο σπίτι του Μαυρίδη. Ποιο είναι. Πάντως, ρε παιδί μου, ξαναβλέποντας τώρα τα πλάνα με την Ευαγγελία και εγώ εκείνη την ώρα. Χαίρεσε που μια γυναίκα που δεν είναι το φαβορί, που θεωρείται και ότι έχει να αντιμετωπίσει δύο άντρες. Και χαίρεσε γιατί παραπονέθηκε κιόλας. Άλλη, ναι. Το είχε αποθυμένο δύναμη. Και σ' αρέσει αυτό τώρα. Γιατί... Παιδιά, ευχαριστήθηκα ρε παιδί μου. Είχε τέτοιο πείσμα που έβλεπες ότι ενώ ήταν τελευταία, ειδικά και με την ισορροπία δεν το έχει καθόλου το κορίτσι μας και τσουκ έβγαλε ποιον έξω. Αυτόν που έκλαιγε, κλαιγόταν συνέχεια και έλεγε να ήταν ένας άντρας δίπλα. Σιγά ρε φίλε. Αυτός, άντρα είχες δίπλα, αλλά δεν το κατάλαβες. Να σου πω κάτι, αυτός δεν το είπε όμως έτσι στην αρχή. Είπε ότι θα ήταν πιο δίκαιο. Το Φέι. Είπε. Φέι. Ορίστε. Εγώ ήμουνα με το μέρος του Μαυρίδη. Σωστά. Λοιπόν, με έχει ενοχλήσει. Δεν μπορώ τόση κλάψα. Δεν αντέχω. Περίμενε, στην αρχή τι να έλεγε. Ότι αχ, τι ωραία που ήρθε. Γεια σου, Ευαγγελία, πώς και από εδώ. Τι να έλεγε, ναι, είναι ωραία που έχουμε την Ευαγγελία. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι που ένα άνθρωπο πρέπει να είναι προστατευτικό και να λέει ότι. Σταγωνίσματα, εγώ θέλω να με αντιμετωπίζει με σεβασμό. Θεωρείς ότι δεν την αντιμετωπίζει με σεβασμό. Τώρα, τα λες τώρα μια γυναίκα. Σιγά ρε, την αντεκόναν. Όχι, μωρέ, εντάξει. Εγώ δεν προφανώ περιμέναν το ζαμπίδι, ρε παιδί μου. Ότι γιατί. Αφού είμαστε δύο άντρες να έχουμε ένα τρίτο άντρα με αυτή την έννοια. Που είναι ακόμα ζωντανό. Εδώ. Και έσκυψε λίγο, έσκυψε περισσότερο από ό,τι οι άλλοι. Γιατί είναι ψηλή, νομίζω ότι είναι πιο ψηλή. Είναι πιο ψηλή και από του άλλου δύο. Ναι. Νομίζω ότι παιδιά εκεί είναι ξεκάθαρα θέμα τύχης για να τα με τους γάτζους. Δεν έχει κάτι. Παιδιά, πρέπει να είσαι ψύχρεμος. Είχε πολύ μεγάλη ένταση στο πρόσωπο του Γιώργου. Και ο Ροκλός, είδατε που έσπασε και το καλάμι του. Ναι. Φαντάσου ναι, τη δύναμη χρειάζεται, ναι. Ο φίλος σου είναι μια χαρά, παιδιά, και σκίζει ο φίλος μου. Να είναι καλά το παιδί, το έχετε φάει. Δεν βγαίνεις τώρα να πεις ότι δεν ήταν δύσκολο το αγώνισμα, ήταν εύκολο και δεν κόκκινο. Είπες τα μόδικα. Είναι ομαδικός τύπος, δηλαδή, δεν είμαι κι εγώ, θα πάει καλά. Άμα δεν είμαι εγώ, υπάρχει. Να λέμε και μερικές αλήθειες, παιδιά, όπου έχει παίξει ο Αλεξάνδρου, έχει κερδίσει. Είναι σωστό να βγαίνεις και να λέει. Για ένα δυο της έχει κερδίσει όπου έχει παίξει, αλλά δεν τον βλέπεις να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Εγώ δεν θυμάμαι να ήταν ένα δυο της αρχηγός και να φέρει την πίστη. Ο Πίντζης άμα. Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις, είναι ότι οι δηλώσεις του πάντα έχουν ένα στόχο. Το Μαυρίδη. Δεν έχουν κανέναν ναι, άλλο. Ναι, τον έχει βάλει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω αν καταρχά αν γνωριζόντουσαν πριν. Όχι, δεν ξέρω αν γνωριζόντουσαν πριν, Κλεοπάτρα μου. Για να σου πω αν υπάρχει αντιπάθεια ή όχι. Νομίζω ότι γνωριζόντουσαν. Γιατί μου λέτε τώρα ότι προφανώ έχει αντιπάθεια με το Μαυρίδη. Όχι, δεν είναι θέμα αντιπάθεια. Τον ενοχλεί, ρε παιδί. Μέσα στο παιχνίδι έχει προκύψει αυτό. Δεν φαντάζομαι ότι έχουν κάτι προσωπικό. Δεν ξέρω αν τον ενοχλεί. Να το μάθουμε αν έχουν. Πάντω επειδή τον ξέρω σαν άνθρωπο πολλέ φορέ καταλαβαίνω ένα χιούμορ που κάνει που πετάγεται και λύσει. Θέμη τώρα, έλα θέμη μου. Αυτό ειδικά που έγινε με το σπίτι που κατέρευσε ήταν ξεκάθαρα χιούμορ. Ναι, μπορεί να είναι έντονες προσωπικότητες και να τους βγαίνει έτσι. Δηλαδή είναι δύο άντρες που θα θέλουν την Ελεάνα. Αλφαμή. Δεν θα το πω στον αέρα. Το είπα εγώ καταλά. Α, δεν είναι κακό. Ναι, δεν είναι σεξ τέτοιο. Α, ναι, εντάξει. Κυρίαρχα αρσενικά. Είναι κυρίαρχα αρσενικά. Να σας πω και κάτι, ίσως εγώ. Μη γράψετε σε τίτλο. Το βλέπω. Είπε σκορδά, κυρίαρχο αρσενικό. Όχι. Ποιον αποκάλεσε κυρίαρχο αρσενικό η Φέη Σκορδά στο πρωινό. Παιδιά, και εγώ συγγνώμη, αν είχε αυτοπροταθεί για αρχηγό στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, μπορεί και εμένα να με είχε εκνευρίσει. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ποιο λόγο να εκνευρίσει. Μπορεί και να είχα τσιτώσει λίγο. Πάντως θα δούμε και στο σημερινό επεισόδιο. Κλαίγονται λίγο για τις συνθήκες. Και δεν είναι ωραίο αυτό που κάνουμε καθόλου.